Στην εμφύτευση για πρώτη φορά, μόνη μου τέχνη του βηματοδότη καρδιά σε ασθενή με COVID-19, προχώρησε η ιατρική ομάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε εισαχθεί στην καρδιολογική κλινική τις προηγούμενες ημέρες λόγω συγκοπτικών επεισοδιών και είχαμε προγραμματίσει ούτως ή άλλως να πει μόνιμος βηματοδότης. Ωστόσο, ο ασθενής σε έλεγχο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, αναγκάζοντας τους γιατρούς του να αλλάξουν τα πλάνα τους. Παρά το γεγονός ότι έφερε ήδη έναν προσωρινό βηματοδότη, μεταφέρθηκε στη μονάδα COVID. Δυστυχώς όμως ο ασθενής αυτός συνέχισε να κάνει επεισόδια καρδιακών πάυσεων. Υπήρχε κίνδυνος με τον προσωρινό βηματοδότη και στην μονάδα COVID να συμβεί το αναπάντητο. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεννόηση με την Επιτροπή Λοιμόξεων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και τον ΕΟΔΗ, οι γιατροί προχώρησαν στην εφύτευση. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε αυτή την περίπτωση? Ήδη η στολή με τα μέτρα ατομικής προστασίας τη βαρύνει, διότι είναι η δυσκολία του να κάνεις λεπτακινήσεις, είναι η δυσκολία του να δεις καθαρά μέσα από αυτό το... Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, ήταν να σας πω την αλήθεια αυτό. Δηλαδή με την ασπίδα προσώπου που είναι ένα πλαστικό διαφανές, το οποίο δεν σε αφήνει να έχει καλή όραση. Και εμείς έπρεπε να βλέπουμε στο monitor το καρδιογράφημά του, στο άλλο monitor να κατευθύνουμε το ηλεκτρόδιο μέσω ακτινοσκόπησης στο σωστό σημείο μέσα στην καρδιά. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια επέμβαση σε ασθενή με θετικό σε κορονοϊό, οπότε έπρεπε να οργανώσουμε την διαδικασία και να είμαστε αφενός και εμείς ασφαλείς και ο ασθενής επίσης ασφαλής. Όπως τονίζει ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, κάτω από δύσκολες συνθήκες και με πολλαπλούς κινδύνους να ελοχεύουν, προσπαθεί να προσφέρει στους ασθενείς τις υπηρεσίες που τους αξίζουν. Οι ασθενείς μας μπορεί να έχουν οποιαδήποτε νόσο, η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση. Δεν σταμάτησαν οι υπόλοιπες παθήσεις επειδή ο κορονοϊός είναι σε μια έξαρση επιδημία. Και επειδή στον πόλεμο αυτό είναι όλοι μπροστά, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε, η μάχη κατά της COVID-19 αποτυπώνεται στα σημάδια που τα μέτρα ατομικής προστασίας αφήνουν στο πρόσωπο μιας διασώστριας του ΕΚΑΒ Κρήτης.